πράγματα τώρα με τη μείωση των δρομολογίων. Πώς να τα βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπουν όλοι. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να έχουμε ως παραμεθόριος περιοχή να έχουμε κάθε μέρα καράβια να κινείται ο κόσμος κανονικά, το βάζουν τώρα, δεν ξέρουμε και πότε έρχονται και πότε φεύγουν. Λιγοστεύουν τα δρομολόγια. Οπότε πείτε μας, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι συνέπειες για το νησί και για τον κόσμο? Για το νησί είναι μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο για μας, και για τη Μυτιλήνη και για τη Σάμο. Αλλά η Σάμο έχει και απευθείας δρομολόγια και είναι καλύτερη. Πάντως μεγάλη ζημιά. Και οι δεκαετίες πάντως είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά. Οι καταναλωτές από ό,τι φαίνεται την πληρώνουν, έτσι? Πάντα οι καταναλωτές την πληρώνουν και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι υποβαθμίζουν και το νησί και ο κόσμος δεν θα μπορεί να ταξιδέψει όταν θα θέλει. Τα αεροπορικά εισιτήρια που ξεκινήσαμε για τα ακριβά εισιτήρια να κάνουμε μια καταγγελία και την κάναμε βέβαια. Τα αεροπορικά ακριβά, το πλοίο δεν υπάρχει, και τα πλοίο, του πλοίου τα εισιτήρια ακριβά βέβαια είναι. Τώρα, άμα βρεθεί μια ανάγκη, τι θα κάνει ο κόσμος, δεν ξέρω. Δηλαδή, πάμε πολλά χρόνια πίσω και αυτό είναι που με θλίβει. Το πλοίο είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια για κανέναν. Είναι μόνο για το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κόσμο, δουλεύει και έχει κάθε μέρα πλοίο και δύο, και το χειμώνα δεν θα γίνει ο κόσμος που μένει εδώ. Πρέπει να είναι απομονωμένος. Αλλά πρέπει να φωνάξουμε, πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότεροι, πρέπει να είμαστε εδώ. Να φωνάξουμε, δεν φωνάξουμε σήμερα, αύριο θα έχουμε όχι 4, 3, 2. Σημερινή κατάσταση δυσχεραίνει τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού για οποιοδήποτε λόγο υγείας, επαγγελματικό, τουριστικό και επηρεάζει τους ντόπιους και ξένους φοιτητές, ενώ εξουθενώνει οικονομικά τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, των οποίων η μετάβαση στην Αθήνα είναι συχνή, αλλά και σε προβλήματα στη διακίνηση προϊόντων, κυρίως των πιο ευπαθών, με τις οποίες προφανείς συνέπειες για παραγωγούς και εμπόρους, με τις όποιες προφανείς συνέπειες για παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές. Περιορίζει τις δυνατότητες, κυρίως επενδυτικές, για μια σειρά εμπορικών, τουριστικών, οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ ειδικά και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες σε επαγγελματίες, με κίνδυνο ακόμα και κλεισίματος πολλών, κυρίως μικρών επιχειρήσεων. Τα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια μεταξύ πολιτικών, κυβερνήσεων, κράτους, εφοπλιστών και εταιριών δεν είναι δυνατόν να καθορίζουν τις ζωές μας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε όλους να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε απέναντι στην περαιτέρω υποβάθμιση, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις και απαιτώντας φθηνή και καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πραγματικά η απόψινή συγκέντρωση εδώ μου θυμίζει παλιότερες συγκεντρώσεις και θα έλεγα ότι είμαι απογοητευμένη, γιατί παρόλο που τότε ήταν πολύ λιγότερα τα προβλήματα, ήταν, αν θυμάμαι καλά, για τη μείωση των εισιτηρίων για τις ευπαθείς ομάδες, τώρα είναι για την περικοπή των δρομολογίων που αφορά όλη τη Χίο. Όλη η Χίος λοιπόν έπρεπε να είναι εδώ και όμως δεν είναι. Και θεωρώ ότι αυτή η νέα περικοπή των δρομολογίων, το να μην έχουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση συγκοινωνία με την Αθήνα ακτοπλοϊκή, να μην μιλάμε για τα αεροπλάνα τα οποία έχουν γίνει απαγορευτικά, θεωρώ ότι είναι μια ακραία μορφή βία της πολιτείας για μας τους ακρίτες πολίτες. Gracias.
μας απομονώνουν. Δεν τους παρακαλάμε, είναι δικαίωμά μας και το απαιτούμε. Απαιτούμε καθημερινή σύνδεση των νησιών με τον Πειραιά και μεταξύ τους. Με σύγχρονα, ασφαλή, φθηνά πλοία. Αυτό είναι το δικαίωμά μας. Γιατί για μας το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια, είναι η εθνική οδός που έχει όλη η υπηρετική Ελλάδα. Το απαιτούμε και το διεκδικούμε από την κυβέρνηση και από τους βουλευτές μας που ψήφισαν τον τελευταίο νόμο που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα επιτρέψουμε να απομονωθεί και να σβήσει το νησί μας. Θα κατατίσουμε να φύγει όλος ο νέος κόσμος για να πάει στα μεγάλα κέντρα και να παραμείνουν οι συνταξιούχοι όπως γίνεται σε όλα τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό σε ένα νησί των 50.000, σε ένα νησί των 150.000 όπως είναι η Μυτιλίνη. Δεν έχουμε το δικαίωμα στον εαυτό μας, δεν έχουμε το δικαίωμα στα παιδιά μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να πετύχουμε την καθημερινή σύνδεση των νησιών μας. Κοιτάξτε, το θέμα σε ό,τι αφορά τον εμπορικό κόσμο, τον οποίο και κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύω, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι η πύλη του νησιού είναι το λιμάνι. Και σε κάθε νησί η πύλη είναι το λιμάνι. Όταν αυτή η πύλη υποβαθμίζεται, τότε δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στην εμπορική δραστηριότητα, και στην εταιρική δραστηριότητα, αλλά και στις μεταφορές. Καταλαβαίνετε ότι και τα καταστήματά μας, τα εμπορικά καταστήματά μας, αλλά και τα καταστήματα εστίασης, διασκέδασης, αλλά και οι παραγωγικές επιχειρήσεις του νησιού επηρεάζονται άμεσα από όλη αυτή την εξέλιξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι κεραυνό στην εθρία, αλλά έχει σχέση με την κρίση και, αν θέλετε, έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση και με τις πολιτικές οι οποίες ακολουθηθήκανε. Με την έννοια αυτή έχει μεγάλη ευθύνη και σοβαρή ευθύνη η εκάστοτε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν μπορεί ένα μεγάλο νησί, και μάλιστα δύο μεγάλα νησιά, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εξυπηρετούν 200.000 κόσμο, να υποβαθμίζονται συγκοινωνιακά. Είναι πρόβλημα μεγάλο, είναι πρόβλημα οικονομικό και στο τέλος είναι και πρόβλημα εθνικό. Με την έννοια αυτή ζητάμε καθημερινή συγκοινωνία, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο τον χρόνο. Αυτό που άκουσα, που μου μετέφερε ο Μανώλης, είναι ότι καλέσανε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaways, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα να καλύψει και μία επιπλέον μέρα. Αλλά εμένα, ας μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου και τις σοβαρές επιφυλάξεις μου. Αν δεν το δω, δεν θα το πιστέψω. Οπότε πώς κινούμαστε από εδώ και στο εξής? Πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής? Θα κινηθούμε. Είναι προφανές ότι θα κινηθούμε στο πλαίσιο το οποίο έθεσε η συνάντηση της περιφέρειας. Που σημαίνει ότι πιθανότατα θα βαδίσουμε για μια κινητοποίηση σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Με όλα τα νησιά, Χίο, Σάμο, αλλά και τα μικρότερα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν νομίζω χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κάποιος για τη σημασία του προβλήματος. Εμείς νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να μην παγιωθεί μια κατάσταση όπου η κοινωνία θα αποδεχθεί ότι θα υπάρχουν μέρες χωρίς πλοίο. Δεν πρέπει να περάσει αυτό. Οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μπαλώματα. Κατά τη δική μας εκτίμηση χρειάζεται μια πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει αυτή. Και ελπίζουμε η κοινωνία της Χίου να είναι μαζί μας και εμείς μαζί της. Αναφέρεις αυτό το πολύ σημαντικό, να μην το πούμε ότι εντάξει έτσι είναι και να αποδεχτούμε μια κατάσταση. Η εικόνα που έχετε από τα άλλα τα νησιά, πώς θα αντιμετωπίζουν το θέμα? Νομίζω ότι και στη Λέσβο, που είναι το νησί που εξυπηρετείται από την ίδια γραμμή, υπάρχει η αναστάτωση. Ενδεχομένως και έκπληξη, δηλαδή αυτές οι εξελίξεις βρήκαν απροετοίμαστους κάποιους. Εμείς εκτιμούσαμε ότι αυτό θα γίνει, είναι η φυσιολογική εξέλιξη της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Νομίζω ότι δεν θα περάσουν αυτές οι εξελίξεις. Πληθυσμοί 170.000 ανθρώπων είναι πολύ μεγάλοι για να αντιμετωπίζονται ως νησιά αγωνής γραμμής. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν κινητοποίησεις.
Από την άλλη, επίσης ελπίζω να μην υπάρχει εγκλωβισμός, αυτό που είπα προηγουμένως, σε αποδοχή εμβαλωματικών λύσεων. Δηλαδή, να παζαρεύουμε αν θα είναι 3 ή 4 τα δρομολόγια, άντε 5 και ξανά μετά 3. Αν το δεχθούμε αυτό, τα πράγματα θα είναι μοιραία για την κοινωνία και την οικονομία. Για άλλη μια φορά, γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο που έχουν στήσει συγκυβέρνηση και εφοπλιστική όμιλη, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, να απομονώσουν τα νησιά μας, να αυγατήσουν τα κέρδη τους. Ο γνωστός νόμος Μουσουρούλη έρχεται, που ψηφίστηκε και από τον κύριο Τριαντάφυλλο, έρχεται να εξειδικεύσει πιο σκληρά φιλοεφοπλιστικά μέτρα, πατώντας πάνω στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση του καμποτάζ. Ο νόμος αυτός προβλέπει: οι εφόπλιστές καθορίζουν τη συχνότητα των δρομολογίων με γνώμονα την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους και όχι τις λαϊκές ανάγκες των νησιωτών. Καταργούν το δεκάμινο της υποχρεωτικής δρομολόγησης των πλοίων, έχοντας τη δυνατότητα ακόμα και 4 μήνες να σταματούν τα πλοία δήθεν για επισκευές ενώ είναι αραγμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι εφοπλιστές καθορίζουν τις τιμές των ναύλων, επιβατών και οχημάτων, όποτε θένε τα ανεβάζουνε, καταργώντας ή περιορίζοντας τις όποιες εκτόσεις στους συνταξιούχους του ΝΑΤ, τους φοιτητές, τους στρατιώτες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και πολυτέκνους. Καταργούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Κύριε Καμπαζή, θα θέλαμε να μας δώσει τη διάσταση. Τι σημαίνει για ένα δάσκαλο τώρα στις γιορτές που θα χρειαστεί να πάρει καράβια, θα μπορεί να φύγει? Θα έλεγα ότι οι δεκάδες συνάδελφοί μας από τη Βόρεια Ελλάδα και από τις άλλες πόλεις υπηρετικής Ελλάδας όχι μόνο αγωνιούν, αλλά θα έλεγα από τώρα έχουν κάνει μια προσπάθεια να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους προκειμένου να μην βρεθούν εδώ πέρα. Είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μια τραγικότητα και από μια δυσκολία στο να αντιμετωπίσει ο καθημερινός άνθρωπος όχι μόνο την επαφή του με το κυρίως Ελλάδα, αλλά και την οικονομική διάσταση, με την έννοια ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μιας και το ένα δρομολόγιο προς Αθήνα είναι κάτι παραπάνω από ένα μεροκάματο ανειδίκευτου εργάτη. Καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο οξύνεται η επικοινωνία, αλλά οξύνεται και η οικονομική σχέση του εργαζόμενου για τη μεταφορά του στην Αθήνα.